Φίλες και φίλοι του telesport.gr, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας από το κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Βαρίκας στη Νέα Σμύρνη. Θα παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση από το κανάλι μας την αναμέτρηση ανάμεσα στον Πανιόνιο και την Πεύκη. Αγώνας που γίνεται για την δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του πρωταθλήματος Β' Εθνικής Κατηγορίας για την αγωνιστική σεζόν 2022-2023. Στην πρεμιέρα τους οι δύο ομάδες είχαν διαφορετικά αποτελέσματα. Ο Πανιόνιος εκτός έδρας επικράτησε του Παλαιού Φαλήρου 65-61. Η Πεύκη ιτήθηκε εντός από τον Διαγόρα Ρόδου με 81-75. Και αυτό είναι το δεύτερο ραντεβού για τις δύο ομάδες την σεζόν τους, την κανονική περίοδο της, του πρωταθλήματος για τον δεύτερο όμιλο της Β' Εθνικής, όπως είπαμε. Λίγο πριν αρχίσει το παιχνίδι, να σας ενημερώσουμε ότι μεγάλος υποστηρικτής της μετάδοσής μας είναι η Ασπίδα Security του κ. Πλάτωνα Καραχάλιου, εταιρεία συστημάτων ασφαλείας και υπηρεσιών φύλαξης. Οι δύο ομάδες, όπως βλέπετε, έχετε δει και τα ρόστερ των δύο αντιπάλων, τις δωδεκάδες που έχουν επιλέξει ο Περικλής Σταυρόπουλος για τον Πανιόνιο και ο Γιάννης Χτιστάκης για την Πεύκη. Για τον Πανιόνιο, η ίδια δωδεκάδα που παρατάχθηκε και στο πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος με το Παλαιοφάλιρο. Και για την Πεύκη, μια απουσία σημαντική, αυτή του Σταύρου Φιλιππόπουλου, του επί σειρά ετών σέντερ της ομάδας της Πεύκης, ήταν παρόν και στα χρόνια στα οποία η ομάδα της Πεύκης αγωνιζόταν στις τοπικές κατηγορίες, στην ΕΣΚΑ. Ένα πρόβλημα στο χέρι, ένα τραυματισμό στο χέρι, τον εμποδίζει από το να είναι σήμερα στη διάθεση του κυρίου Χτιστάκη. Στη θέση του έχει δηλωθεί ο Παναγιώτης Σκόνδρας, ένα φετινό απόκτημα της Πεύκης από τον Ερμή Αργυρούπολης. Και για να δούμε τις ασικές πεντάδες. Διαιτές είναι ο κύριος Αποστολίδης, ο κύριος Σταμπασίδης και ο κύριος Βελέντζας. Με την μόνιμη ποδό μας, να μην χρειαστεί να τους αναφέρουμε άλλη φορά. Αυτό θα είναι η επιτυχία στο έργο τους. Κόντρας, ο οποίος θα διεκδικήσει το τζάμπολ μαζί με το άλλο εννιάρι του Πανιωνίου, το Γιάννη Σαχπατζίδη. Και η Πεύκη είναι αυτή που ξεκινάει την επίθεσή της με τον Απόστολο Παπανικολόπουλο. Και τον Τσιότρα που έχει τώρα την μπάλα. Το σούτ είναι για τρεις, αλλά αστοχή. Ο Πούρτσης, τελικά ο Τσιότρας όμως βρέθηκε εκεί που έπρεπε, πήρε το rebound και ευστόχησε στο πρώτο καλάθι για την Πεύκη. Για τον Πανιόνιο, ο Γιώργος Παπαδιονυσίου, ποιος προσποιήθηκε για να σουτάρει, είναι μαζί με τον Στάθη τον Παπαδιονυσίου, τον αδερφό του, τον Αντωνάκη, τον Βεργίνη και τον Σαχπατζίδη βεβαίως. Η πεντάδα, η βασική του Πανιονίου. Και είδαμε το πρώτο καλάθι από τον Γιώργο Παπαδιονυσίου με αυτό το drive για την Πεύκη. Μαζί με τον Τσιότρα, ο Παπανικολόπουλος, ο Βούρτσης, ο Ψαρόπουλος και ο Σκόνδρας. Είναι οι πέντε με τους οποίους επέλεξε να ξεκινήσει ο κύριος Χτιστάκης. Άλλο μια ωραία προσπάθεια από τον Τσιότρα, η οποία όμως δεν κατέληξε καλάθι. Ωραία η πάσα πάντως από τον Σκόνδρα. Ο Βεργίνης πάθησε για την πάσα, τελικά έδωσε τον Παπαδιονυσίου, Αντωνάκης με πλάτη. Ωραία η συνεργασία, πλην όμως ο Σαχπατζίτης δεν τα κατάφερε, βρήκε δοκάρι εκεί που λέμε.
Ανοιχτό σούτ από τις 45 μοίρες από τον Τσιότρα και υπεύχει πάλι μπροστά. Είναι για δύο πόντους. Τους οποίους η υπεύχει, όπως είπαμε, πήρε πάλι το προβάδισμα με 4-2. Όλοι οι πόντοι της από τον Τσιότρα. Ωραία η προσπάθεια από τον Παπαδιονυσίου. Βρήκε τον Σαχπατζίδη, γι' αυτός... Του φύγει μπάλα από τα χέρια. Και ο Στάτης Παπαδιονυσίου στο drive που το απέφερε. Ένα φάουλ σε προσπάθεια για σούταρα. Δύο βολές για τον Πολ Ήπειρο. Παίκτη του Πανιωνίου. Πίσω αγωνιζόταν πέρσι στον Χάρη Λαουτρικούπη. Άστοχος ήταν στην πρώτη βολή. Εύστοχος στη δεύτερη. 3-4. Θα τη συμπλήρωσε ενός δίλεπτου. Ο Ψαρόπουλος με τον Αντωνάκη. Προσπάθεια και πάλι οι δυο τους. Ωραία, εξέφυγε ο Ψαρόπουλος και κέρδισε το φάουλ από τον Στάθη Παπαδιονυσίου. Από τη στιγμή που έφυγε από τον Αντωνάκη, ήταν σίγουρο ότι ο Ανδρέας Ψαρόπουλος θα πήγαινε σε προσπάθεια, η οποία του απέφερε όπως και προηγουμένως στον Παπαδιονυσίου το φάουλ. Πρώτη βολή για τον Ψαρόπουλο, που ήταν ο πρώτος σκόρερ της Πεύκης την περασμένη εβδομάδα, στην ήττα, όπως είπαμε, από τον Διαγόρα Ρόδου, με 21 πόντους, και εδώ πετύχε τους πρώτους δύο της βραδιάς. 3-6 της βραδιάς, του απογεύματος, γιατί ακόμα δεν έχει νυχτώσει. Στάθης Παπαδιονυσίου, ο Αντωνάκης με δύο αντιπάλους, προσπάθησε να βρει το Σαχπατζίδης που είχε και πλεονέκτημα ύψους, σαφέστατο απέναντι στον Τσιότρα. Υπάρχει φάουλ, το οποίο χρεώθηκε στον Παπανικολόπουλο, το πρώτο του. 2. Έχει υπεύκει, 1 ο Πανιώνιος. Ομα. Χαμηλά βεβαίως, είμαστε στην αρχή του μάτς, Βεργίνης. Ο Αντωνάκης προσποιήθηκε, ο Βεργίνης δεν το κάνει αυτό. Και πολύ καλά κάνει. Ισοφαρίζει 6-6 με τον πρώτο τρίποντο του αγώνα. Ο Δημήτρης Βεργίνης πέτυχε 3 απέναντι στο Παλαιοφάλιρο. Μια λάθος συνεννόηση εκεί του Σκόνδρα με τον Ψαρόπουλο. Την μπάλα είναι και πάλι για τον Πανιώνιο. Ο Γιώργος Παπαδιονυσίου, Βεργίνης και πάλι για τρεις. Και πάλι εύστοχος ο Δημήτρης Βεργίνης. Αρχηγός του Πανιωνίου που επέστρεψε βεβαίως για να βοηθήσει την ομάδα της Νέας Σμύρνης. Ένα ωραίο καλάθι από τον Παπανικολόπουλο, το πρώτο του. Γρήγορος ο ρυθμός τώρα στις τελευταίες φάσεις. Και άλλη μια γρήγορη επίθεση που προσπάθησε να κάνει ο Πανιώνιος μετά το καλάθι που δέχτηκε. Απέφερε ένα φάουλ, δεύτερο φάουλ από τον Βούρτσι και αμέσως κίνηση από τον κύριο Κτιστάκη που τον αποσύρει και βάζει τη θέση του τον Βασίλη Λέζο. Βούρτσις από τον Ηλυσιακό αποκτισμά της Πεύκης. Έχει μια προσπάθεια να κλαπεί η μπάλα από τον Τσιότρα. Παπαδιονυσίου του αφήνει λίγο χώρο ο Ψαρόπουλος, δεν έκανε τον drive εκεί. Υπάρχει σφύριγμα που δίνει την μπάλα στην Πεύκη. 9-8. Λίγο πριν το πρώτο τετράλεπτο του αγώνα. Ο Τσιότρας που πάει πάνω στο Σαχπαζίδη, αλλά αφήνει την μπάλα έξω και το σούτ για τρεις.
Με πίεση αλλά έστοχο από τον Παπανικολόπουλο. Πρώτο τρίποντο για την Πεύκη που ανακτά το προβάδισμα. 9-11. Ταχπατζίδης. Ωραία κλείστηκε από το Σκόντρα και σταμάτησε την τρίπλα. Βεργίνης για τρεις. Άλλη μια προσπάθεια. Άστο και αυτή τη φορά. Μετά τα δύο συνεχόμενα εύστοχα. Πανικολόπουλος πάλι για τρεις. Και αυτός άστοχος τώρα. Και Παπαδιονυσίου γρήγορα τρέχει. Μπροστά μας το σφύριγμα. Σωστό. Δίνει την μπάλα στην Πεύκη ο Παπαδιονυσίου. Βγήκε έξω από το κήπεδο, αλλά την ώρα που έμπαινε πατούσε έξω, την ώρα που έγινε κάτοχος την μπάλα. Τέλος πάντων την ακούμπησε, γιατί ήταν κάπως αφισβητούμενη η φάση. Η μπάλα. Σκόντρας, ωραία η πάσα. Τσιώτρας. Περάσει το Σαχπαζίδη, εντυπωσιακό στόπ από τον ψηλό του Πανιωνίου. Πάνω στην προσπάθεια για σου του Τσιώτρα και ο Βεργίνης έφυγε. Του έκλεψε την μπάλα όμως. Προς στιγμή είναι ο Παπανικολόπουλος. Μένουν 18 δευτερόλεπτα για τον Πανιώνιο. Σχεδόν μια πλήρης επίθεση για να απειλήσει το καλάθι. Σαχπαζίδης κοντά στο καλάθι με τρεις αντιπάλους. Εκεί υπάρχει φάουλ από τον Σκόντρα που απορεί. Δύο βολές για τον Γιάννη Σαχπατζίδη που πέτυχε 13 πόντους στην πρεμιέρα με την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου σε μια νίκη που τουλάχιστον όσον αφορά το τελικό της σκορ κάποιοι την περίμεναν πιο εύκολη, δεδομένης της ποιότητας που υπάρχει στο ρόστερ του Πανιωνίου, αλλά αποδεικνύεται ότι το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής είναι τέτοιο. Καλά τα έλεγε ο Περικλής Σταυρόπουλος πριν την έναρξη της σεζόν, ότι όλα τα παιχνίδια θέλουν προσοχή μεγάλη. Και δεν σημαίνει ότι όποιος έχει ποιότητα στο ρόστερ του θα κάνει και περιπάτους. Αντωνάκης για τρεις μετά την δική του προσπάθεια να κλέψει την μπάλα που ήταν πετυχημένη προηγουμένως. Επιθετικό rebound από τον Πανιώνιο και ο Γιώργος Παπαδιονυσίου. Βεργίνης στη γωνία. Τα κατάφερε εκεί. Αντωνάκης πάει για το rebound. Τελικά το παίρνει η Πεύκη. Παπανικολόπουλος. Και ο Ψαρόπουλος. Με το Σαχπαζίδη εδώ. Υπάρχει φάουλ από τον ψηλό του Πανιωνίου. Στον Ανδρέα Ψαρόπουλο. Δεύτερο ομαδικό του Πανιωνίου. 4 έχει η Πεύκη. Υπάρχει η αλλαγή με τον Παπανικολόπουλο να αποσύρεται και στη θέση του να μπαίνει ο Τσακίρης, ο οποίος θα κάνει και το out τώρα. Ψαρόπουλος. Με αντίπαλο το Χάλαρη που πέρασε και αυτός στο μάτς. Όπως και ο Σκάνδαλος που τώρα επιτηρεί τον Τσακίρη. Πάει να ξεφύγει. Ωραία η προσπάθεια στον Λέζο και αυτός με λίγο καρδιοχτύπη. Πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι. Σουτ για τρεις από τον... Όχι για δύο είναι. Από τον Βεργίνη. Μια προσπάθεια που χειροκροτείται, αν και ήταν αποτυχημένη για κλέψιμο από το σκάνδαλο, χειροκροτείται σαν προσπάθεια βέβαια. Ο Ψαρόπουλος με τον Χάλαρη. Τσακίρης. Το σούτ για τρεις από τον Τσιώτρα δεν βρήκε στόχο. Βεργίνης γρήγορα. Πριν γίνει η πάσα που κατά πάσα πιθανότητα θα πιστωνόταν ως assist. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ που θα δώσει το δικαίωμα στον Δημήτρη Βεργίνη για δύο βολές. Ο κύριος Σταυρόπουλος φωνάζει κοντά του τον Χάλαρη και του λέει κάποια πράγματα προφανώς για το μαρκάρισμα του Ψαρόπουλου. Ναι, έχει μπει και ο άλλος ψηλός της ομάδας, ο Σάββας Τζουγκαράκης στη θέση του Σαχπατζίδη.
Δύο βολές από τον Βεργίνη και γρήγορα, γρήγορα έφτασε το διψήφιο νούμερο. Ο Δημήτρης Βεργίνης 10 από τους 15 πόντους του Πανιωνίου από τον αρχηγό του. Ο Τσιότρας. Περιμένει να βγει από τα σκρίν ο Τσακίρης. Τελικά δεν έπιασε η κομπίνα. Ο Ψαρόπουλος. Ένα δύσκολο σουτ. Rebound όμως από τον Λέζο και μια ανανέωση της επίθεσης για την Πεύκη. Τσακίρης θα κάνει τελικά αυτή τη φορά το σουτ μόνος του και θα δικαιωθεί. Πρώτο καλάθι για τον Δημήτρη Τσακίρη. 15-15. Και προσπάθεια από τον Σκάνδαλο. Ο Παπαδιονυσίου το σκέφτηκε λίγο. Έδωσε ένα σκαμπίλι ο Ψαρόπουλος και η μπάλα περνάει για τον Πανιόνιο πάλι. 2 και 36. Αλλαγή και πάλι για τον κύριο Κτιστάκη, με τον Μακρυγιάννη να παίρνει τη θέση του Τσιότρα. Τζουγκαράκης στον Χάλαρη, Βεργίνης. Να σουτ. Προσπάθεια από τον Λέζο να πάρει το rebound, αλλά αντικανονικά όπως υποδεικνύουν οι ρέφεροι. Φάουλ έγινε από τον Τζαγκαράκη που πέρασε στο παιχνίδι με το νούμερο 34, ενώ ο Τζουγκαράκης, έχουμε Τζαγκαράκη και Τζουγκαράκη. Τώρα, ο Τζουγκαράκης επιτυχαίνει την δεύτερη του βολή. 17-15 για τον Πανιόνιο. Και ο Τσακίρης με τον Μακρυγιάννη. Προσπάθεια από τον Μάτζαρη που και αυτός μπήκε στο παιχνίδι. Τσακίρης παίρνει το φάουλ από τον Σκάνδαλο. Σειρά και του Βεργίνη να αποσυρθεί στη θέση του ο Λάζαρης. Αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, δεν υπάρχει κανείς από τους παίκτες που ξεκίνησαν για τον Πανιόνιο στην πεντάδα. Σημάδι και αυτό βέβαια της, του πλουραλισμού που υπάρχει στον Πανιόνιο. Ένα σούτ στο τελευταίο δευτερόλεπτο από τον Μακρυγιάννη. Rebound από τον Λέζο. Και φάουλ. Λιγότερο από δύο λεπτά. Προσπάθεια η οποία πήγε να βρει τον Τσούπρο. Ο νέος Ελθόν έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Και ο Πανιόνιος με το Σκάνδαλο. 100 δευτερόλεπτα για την λήξη της πρώτης περίοδου. Ωραία η πάσα. Μια προσπάθεια που δεν ήταν επιτυχημένη από τον Χάλαρη. Η Πεύκη με τον Τσακίρη τώρα. Στον Τζουγκαράκη δεν ήταν καλή η πάσα προς τον Τσακίρη. Η μπάλα συνεχίζει να είναι για την Πεύκη, γιατί όπως υποδεικνύει ο πρώτος διευθυντής, είχαμε παρέμβαση, χτύπημα από τον Μάντζαρη πριν την μπάλα καταλήξει έξω. Έτσι λοιπόν έχουμε time out, το οποίο ζήτησε και πήρε ο κύριος Κτιστάκης, με το σκορ στο 17-15. Πρωταγωνιστής επιθετικός για τον Πανιόνιο Βεργίνης, που έχει πετύχει πάνω από τους μισούς πόντους της ομάδας του, τους 10 από τους 17. Για την Πεύκη είναι πιο μοιρασμένα τα πράγματα. 5 πόντους έχει πετύχει ο Παπανικολόπουλος,
και τέσσερις ο Τσιότερας, αυτοί είναι. Άλλοι τρεις έχουν πετύχει από ένα καλάθι, από δύο πόντους μάλλον, γιατί ο Ψαρόπουλος έχει πολλές. Μεγάλος υποστηρικτής της μετάδοσής μας, η Ασπίδα Security, Πλάτων Καραχάλιος, εταιρεία συστημάτων ασφαλείας και υπηρεσιών φύλαξης. Και πάμε να δούμε το τελευταίο λεπτό και 17 δευτερόλεπτα που μένουν για την λήξη της πρώτης περίοδου. Το μάτς θα συνεχιστεί με out από την Πεύκη, από την βασική γραμμή. Ο Τσούπρος. Ο Τσακίρης που προσπαθεί να ξεφύγει από το σκάνδαλο. Τσούπρος έκανε το σούτ, αλλά ήταν εκπρόθεσμο. Καλή αμυντική προσπάθεια εδώ από τον Πανιόνιο. Έμεινε η μπάλα στα χέρια των παικτών του Κτιστάκη. Και εκεί ανέρθει με το σκάνδαλο. Με αντίπαλο τον Μακρυγιάννη αυτός. Τσουγκαράκης με τον Μάντζαρη. Λάζαρης πάει να περάσει. Παλικαρίσιο καλάθι από τον Αλέξανδρο Λάζαρη. Το πρώτο του στο πρωτάθλημα και πετύχει και κάποιους πόντους και στους αγώνες κυπέλου του Πανιωνίου, αλλά και μείνει άποντος στο πρώτο παιχνίδι με τον Παλαιό Φάληρο. Αυτό είναι το πρώτο του στη σεζόν. Ένα σούτ από τον Τσακίρη, ο οποίος γίνεται και πάλι κάτοχος της μπάλας και αυτή τη φορά κέρδισε το φάουλ από τον Σκάνδαλο, ο οποίος διαμάρτυρεται λέγοντας ότι δεν έκανε κάτι εκεί. Βεβαίως είναι διαφορετική η οπτική των διαιτητών. Ο Δημήτρης Τσακίρης έχει δικαίωμα για δύο βολές, ευστοχή στην πρώτη και μειώνει σε 19-16. Μένουν 24,6 δευτερόλεπτα, δηλαδή μια γεμάτη επίθεση για τον Πανιόνιο, αν θέλει. Και κάτι ψηλά. Τώρα πόσο ψηλά, θα δούμε. Θα δούμε και αν θα εξελιχθούν έτσι τα πράγματα. Λάζαρης. Ωραία η πάσα που πήγε να βγάλει για τον Μάτζαρη. Παρενευλήθη ο Μακρυγιάννης και έκλεψε. Μένουν 5 δευτερόλεπτα τώρα. Ζητάει screen και κάνει γρήγορα το σούτ, αλλά δεν θα καταφέρνει. Πρόλαβε ο Σκάνδαλος, αλλά η μπάλα κατέληξε στους Πάνθυρες, στην Κερκίδα. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου, 19-17 για τον Πανιόνιο. Προβάδισμα με βραχία κεφαλή για τους Κιανέρθρους που κάπου εκεί το έχουν. Προηγούνται μεν στο μεγαλύτερο διάστημα του δεκαλέπτου, αλλά όχι με τέτοια διαφορά που να τους εξασφαλίζει κάτι. Είπαμε μία οπτική που δικαιώνει απολύτως τον Περικλή Ταυρόπουλο. Τα έλεγε ότι οι αγώνες πρωταθλήματος, οι οποίοι είναι και ένας αγώνας αντοχής, έχουν τελείως διαφορετική και φιλοσοφία και ψυχολογία από τους αγώνες κυπέλου ή τους φιλικούς ακόμα περισσότερο. Πανιώνες, ο οποίος έχει το πιο, κανονικά θα πρέπει να λέγαμε από τα πιο ποιοτικά ρόστερα, αλλά νομίζω ότι όλοι συμφωνούν, το πιο ποιοτικό ρόστερ στον δεύτερο όμιλο της Β' Εθνικής, αλλά είπαμε αυτά είναι για μας, για τις αναλύσεις τις δικές μας, τις δημοσιογραφικές. Στο παρκέ φαίνεται ο καλός και ο κακός και ο άσχημος που λέμε, οπότε αυτό, καλούνται να κάνουν οι παίκτες του Περικλή Ταυρόπουλου τώρα. Πανιόνιος στο out για την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Με τον Αλέξανδρο Λάζαρη, εδώ μπροστά μας. Και τον Χρήστο Σκάνδαλο που θα αναλάβει Μάντζαρης. Χάλαρης.
Μπάλα κατέληξε στο σκάνδαλο. Το σούτ είναι από τον Λαζαρή, δεν ήταν πετυχημένο από τη γωνία. Και ο Τσακίνης. Ο Ψαρόπουλος που πέρασε πάλι στο παιχνίδι. Και ο Τσιότρας επίσης προσπάθησε να βρει τον Ψαρόπουλο. Εδώ υπάρχει φάουλ, το οποίο χρεώθηκε στον Τζουγκαράκη. Όχι, στον Λάζαρη. Πρώτο φάουλ για τον Λάζαρη. Δύο φάουλ έχει ο Μάτζαρης για τον Πανιόνιο. Και δύο έχει ο Βούρτσης για την Πεύκη. Δεν κινδυνεύει άλλος. Αν μπορεί να πει κανείς ότι κάποιος κινδυνεύει έχοντας δύο φάουλ. Αλλά είμαστε στην αρχή του αγώνα ακόμα, γι' αυτό το αναφέρουμε. Τρίτη εύστοχη βολή για τον Ψαρόπουλο και τέταρτη τώρα. Με την οποία η Πεύκη ισοφαρίζει για άλλη μια φορά το σκορ. Και υπάρχει αυτή η ζώνη του προσαρμόγης για τον Χριστάκη. Ένα τρίποντο ελεύθερο. Τζουγκαράκης, πολύ ωραία η πάσα. Ωραία συνεργασία των ψηλών εδώ και το πρώτο καλάθι από τον Στέλιο Χάλαρη. 21-19. Τσακίρης με την πίεση του σκάνδαλου. Χάνει την ισορροπία του. Τελικά υπάρχει φάουλ. Σκάνδαλος ζητάει εξηγήσεις. Τσακίρης στο σκόντρα. Παναφέρει σιγά σιγά την αρχική του πεντάδα. Κύριος Χριστάκης στο μάτς. Ο Τσιότρας να σούτ από τα 6 μέτρα. Ο Μάτζαρης στο rebound. Σούτ αμέσως από τον Χάλαρη για 3. 24-19. Έχω την εντύπωση για πρώτη φορά έφυγε η διαφορά στους 5. Γρήγορα ο Τσιότρας. Συρτόπηκε να γίνει εκεί. Το πράγμα κατέληξε η μπάλα στον Τσακίρη και αυτός δέχτηκε το φάουλ από τον Λάζαρη. Δεύτερο και για τον Λάζαρη. Σε 12 αγωνιστικά λεπτά έχουν σφυριχτεί 14 φάουλ, 8 για τον Πανιόνιο και 6 για την Πεύκη. Προσπάθεια πολύ ωραία από τον Παπανικολόπουλο που έχει και αυτή την κίνηση. Κανονική κίνηση ψηλού, εδώ μια προσπάθεια γρήγορη από τον Λάζαρη που δέχτηκε μεν το κόψιμο αλλά και με φάουλ, το οποίο θα του δώσει το δικαίωμα για 2 βολές. Ένα φάουλ ακόμα για τον Τσιότρα, το δεύτερο του, και 2 βολές για τον Αλέξανδρο Λάζαρη. Δεν τα κατάφερε στην πρώτη. Η δεύτερη είναι εύστοχη. Και το σκορ γίνεται 25-21. Μεγάλος υποστηρικτής της μετάδοσής μας η Ασπίδα Security, Πλάτων Καραχάλιος, εταιρεία συστημάτων ασφαλείας και υπηρεσιών φύλαξης. Απόπειρα από τον Πανιόνιο να κλέψει την μπάλα. Ανεπιτυχής τουλάχιστον έτσι όπως εξελίχθηκε η φάση. Η Πεύκη με τον Παπανικολόπουλο και τον Ψαρόπουλο.
Έχουμε φάουλ, ένα ακόμα. Αν μη τι άλλο από τον αριθμό των φάουλ που έχουν σφυριχτεί, είναι φανερό ότι οι διαιτητές έχουν αποφασίσει να σφυρίζουν πολύ. Ποιος ωφελείται από αυτό, θα το διαπιστώσουμε. Αν ωφελείται κάποιος, γιατί δεν σφυρίζουν οι διαιτητές με την γνώμονα ποιος ωφελείται, αλλά το τι έχουν αποφασίσει να κάνουν. 5 δευτερόλεπτα. Μπαλά έμεινε στα χέρια του Παπανικολόπουλου πριν προλάβει να την επαναφέρει. Και ο Δημήτρης Βεργίνης που επανήλθε με τον Τσακίρη αντίπαλο. Θα περάσει με την βοήθεια του Χάλαρη. Μάτζαρης πάει κοντά στο καλάθι. Δεν θα τα καταφέρει όμως. Ο Σκόντρας με τον Παπανικολόπουλο. Σκόντρας από την γραμμή των βολών. Το jump shoot. Δεν τα κατάφερε. Βεργίνης. Θα πάει πάνω στο Σκόντρα. Η μπάλα πήγε προς τον Λάζαρη. Αυτός δεν τη συγκράτησε. Αλλά και πάλι είναι αυτή για τον Πανιόνιο. Γιατί υπήρξε παρέμβαση νομίζω του Τσακίρη. Χάλαρης. Και πάλι μπάλα στα δικά του χέρια. Μάντζαρης θα προσπαθήσει να περάσει. Πάσα σκαστή για τον Χάλαρη που ευνηδιάστηκε μάλλον. Έχουμε περάσει το τρίλεπτο στη δεύτερη περίοδο. 25-21 ο Πανιόνιος προηγείται. Ψαρόπουλος με τον Αντωνάκη αντίπαλο όπως και στην αρχή του παιχνιδιού. Τσακίρης με τον Βεργίνη. Φάουλ του αρχηγού του Πανιωνίου στον Τσακίρη, είδαν οι διαιτητές. Δύο βολές για τον Δημήτρη Τσακίρη. Φτάνει τους 5 πόντους. Και μειώνει σε 25-22 και 25-23 τώρα. Λάζαρης με το Χάλαρη. Δεν έκανε την επίθεση αυτός. Βεργίνης αστόχησε στο γρήγορο τρίποντο που επιχείρησε. Τσακίρης πήγε να κλέψει ο Βεργίνης. Δεν τα κατάφερε. Σκόντρας με το Χάλαρη. Γυρίσει, δύσκολη προσπάθεια, εύστοχη από τον Παναγιώτη Σκόντρα και το πρώτο του καλάθι. Αντωνάκης, 25 όλα. Λάζαρης με τον Βεργίνη και πάλι η μπάλα στον Λάζαρη. Ο Αντωνάκης πήγε να παίξει από μπροστά ο Τσακίρης γιατί είχε μεγάλη υψομετρική διαφορά από τον αντίπαλό του, έκανε το φάουλ τελικά. Ο Στάθης Παπαδιονυσίου περνάει στη θέση του Λάζαρη. Και έχει και την μπάλα τώρα όπως είδατε. Με τον Ψαρόπουλο απέναντί του. Από τις 45 μοίρες. Το σούτ για τρεις. Ο Αντωνάκης πήρε το rebound. Την μπάλα στα χέρια πάλι του Γιώργου Παπαδιονυσίου. Τον αδελφό του. Άλλο ένα σούτ από τις 45 μοίρες. Αυτή τη φορά εύστοχο. Πρώτο τρίποντο για τον Στάθη Παπαδιονυσίου. 28-25. Σπάθεια από τον Ψαρόπουλο που είναι μόνος του. Μόνος του. Με το αντίπαλτο Χάλαρη κάτω από το καλάθι. Με διπλή προσπάθεια. Τα κατάφερε. Πρώτο εντός έδρας, εντός παιδιάς. Εύστοχο σούτ για τον Ανδρέα Ψαρόπουλο. 28-27. Στο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Σούτ για τρεις από το Χάλαρη. Όχι. Ο Αντωνάκης
πήγε να διεκδικήσει το rebound. Τελικά ο Σκόντρας ήταν αυτός που έγινε κάτοχος της μπάλας και γρήγορα με τον Ψαρόπουλο χάλαρε στο rebound. Και ο Βεργίνης πάει προς τον διάδρομο. 12 πόντοι από τον Δημήτρη Βεργίνη. Και με υποψία. Φάουλ εκεί. 30-27. Ο Παπανικολόπουλος. Κακίρης για τρεις. Βεργίνης και Παπαδιονυσίου Γιώργος στο rebound. Σταυρωτή. Φάουλ από τον Παπανικολόπουλο που δεν περίμενε τέτοιο εντός εισαγωγικών άδειασμα από τον αντίπαλό του και είδατε, βλέπετε, το απαθανατίζει η κάμερα το πόσο στεναχωρήθηκε για αυτό το φάουλ που έκανε, το οποίο θα τον οδηγήσει και στον πάγκο. Είναι το δεύτερό του. Βεργίνης. Χάλαρης. Αντωνάκης. Για τρεις. Όχι. Σκόντρας ύπταται και παίρνει ένα εύκολο rebound. Μακρυγιάννης. Πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Τσακίρη. 30-29. 8 πόντοι από τον Τσακίρη που έγινε ο πρώτος σκόρερ της Πεύκης τώρα. Βεργίνης. Αυτός είναι μακράν ο πρώτος σκόρερ του Πανιωνίου. Με 14 από τους 32 πόντους, σχεδόν τους μισούς. Ψαρόπουλος. Δεν τα κατάφερε με δύο αντιπάλους. Χάλαρης και Αντωνάκης άλλαξαν την μπάλα. Γιώργος Παπαδιονυσίου τώρα. Πολύ γρήγορη προσπάθεια από τον Στάθη Παπαδιονυσίου που για να κάνει μια πυρουέτα εκεί στον αέρα. Κέρδισε το φάουλ. Λίγο πριν τη συμπλήρωση 7 λεπτών στην δεύτερη περίοδο. Δεύτερο φάουλ για τον Τσακίρη. Ο Ψαρόπουλος αποσύρθηκε από την ομάδα της Πεύκης. Πλαστές του Ομπακέας. Το σούτ είναι από τον Γιώργο Παπαδιονυσίου και είναι έστοχο για 3, 35. 29 για πρώτη φορά η διαφορά στους 6 πόντους. Προσπάθεια από τον Τσακίρη, έκλεψε ο Βεργίνης και ξεκίνεται. Και τελειώνει και τη φάση. 37-29. Το καλάθι που σκορπίζει ενθουσιασμό στους πάνθυρες που φωνάζουν παρά το γεγονός ότι ο Κτιστάκης ζήτησε time out και ζήτησε στα time out να ηρεμεί και λίγο η κατάσταση. Δεν είναι οι πάνθυρες για να ηρεμούν. Αλίμονο. Μεγάλος υποστηρικτής της μετάδοσης μας η Ασπίδα Security του κ. Πλάτωνα Καραχάλιου, εταιρεία συστημάτων ασφαλείας και υπηρεξιών φύλαξης. 2-28 ακόμα μένουν για πρώτη φορά η διαφορά στους 8. Το Πανιώνιο να έχει ευστοχήσει σε 5 τρίποντα, των οποίων 2 ο Βεργίνης και από 1 ή 2 ο Παπαδιονυσίου, ο Στάθης και ο Γιώργος και ο Χάλαρης. Ενώ για την Πεύκη 1 και μοναδικό το εύστοχο τρίποντο σε αυτό το ημίχρονο. Από τον Παπανικολόπουλο.
Πανιώνιος θα πιέσει την μπάλα στην επαναφορά της. Για να δούμε πόσο. Αρκετά, ώστε να υπάρξει μια δυσκολία στην Πεύκη να συνεννοηθούν. Με σκαλοπάτι τον Τζαγκαράκη. Ο Τσακίρης πέρασε το κέντρο. Μακρυγιάννης. Μπακέας για τρεις. Όχι. Σαχπατζίδης πήρε το rebound. Βεργίνης. Και πάλι πήγε να βρει τον Σαχπατζίδη. Έκλεψε ως κόντρας. Και ο Τσακίρης. Σούτ από τον Μπακέα. Για τρεις. Δεύτερο συνεχόμενο. Αυτή τη φορά εύστοχο. Είπαμε, αυτό είναι το δεύτερο μόλις της Πεύκης σε ολόκληρο το ημίχρονο, 37-32. Αντωνάκης με τον Παπαδιονυσίου, τον Γιώργαο που πάει και δέχεται το στόπ από τον Μακρυγιάννη. Ο Πανιώνιος έχει 11 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την επίθεσή του. Από το 1 και 26 που μένουν. Ακόμα ο Τσακίρης βγαίνει και στη θέση του μπαίνει ο Λέζος. Πάει στο μαρκάρισμα του πολύ ψηλότερου του Σαχπατζίδη. Τον φέρνει κοντά στο καλάθι. Τελικά το σούτ είναι από μακριά πάντως από τον Παπαδιονυσίου. Το Στάθη. Από τον Τζαγκαράκη στον Μακρυγιάννη. Βγαίνει από τα σκρίνο Πακέας. Και ο Λέζος ετοιμαζόταν. Ο Πακέας θα κάνει άλλο ένα σουτ για τρεις. Το τρίτο συνεχόμενο δικό του. Το οποίο μόνο ένα ήταν εύστοχο. Ο Λέζος πήρε το rebound, αλλά εδώ. Βρισκόταν έτσι όπως ξάπλωσε έξω από το γήπεδο. 37-32 και λιγότερο από ένα λεπτό μέχρι το ημίχρονο. Παδιονυσίου με τον Σβεργίνη. Προσπάθεια. Αστοχή. Τζαγκαράκη στο rebound και ο Μακρυγιάννης κέρδισε το φάουλ από τον αρχηγό του Πανιωνίου. Δεύτερο φάουλ για τον Σβεργίνη. Μοναδικός παίκτης που έχει πάνω από δύο σε όλο το παιχνίδι. Τώρα στον δρόμο τα μισά σχεδόν. Είναι ο σκάνδαλος για τον Πανιώνιο. Έχει τρία φάουλ. Ενώ επειδή έχει συμπληρώσει τα πέντε φάουλ ο Πανιώνιος. Υπήρξαν βολές για τον Μακρυγιάννη. Αφότερες εύστοχες. Μισό λεπτό ακόμα. Γιώργος Παπαδιονυσίου. Έχουμε επιθετικό φάουλ. Προφανώς όχι του παίκτη που έκανε την προσπάθεια από τον Βεργίνη. Ήταν το φάουλ. Ήταν το τρίτο του. Τρία δευτερόλεπτα ακόμα. Πεύκη τα έχει όλα στη διάθεσή της, αν τα θέλει βέβαια, με τον Μακρυγιάννη. Με αντίπαλο τον Στάθη Παπαδιονυσίου. Ο Ψαρόπουλος. Ελεύθερο σούτ από τον Ψαρόπουλο. Ισοπαλία. 37 όλα. 3 δευτερόλεπτα, 2. Ένα σούτ. Άστοχο από τον Γιώργο Παπαδιονυσίου. Πρόλαβε το χρονόμετρο, δεν κατάφερε όμως να ευστοχίσει. Τελικό σκόρ ημιχρόνου 37-37 με ένα 0-8 της Πεύκης από το 37-29 και το
time out που είχε πάρει τότε ο κύριος Κτιστάκης. Ισοπαλία που βέβαια αφήνει ανοιχτά όλα τα περιθώρια για το δεύτερο ημίχρονο. Μεγάλος υποστηρικτής της μετάδοσής μας η Ασπίδα Security του κύριου Πλάτωνα Καραχάλιου, εταιρεία συστημάτων ασφαλείας και υπηρεσιών φύλαξης. Διαμαρτυρίες των φίλων του Πανιωνίου. Εν χορό για την διαιτησία του παιχνιδιού. Με αποκορύφωμα το τρίτο φάουλ του Βεργίνη λίγο πριν τη συμπλήρωση του ημιχρόνου. Εμείς θα κάνουμε μια μικρή διακοπή τώρα. Και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για το δεύτερο ημίχρονο.
Πάλι μαζί σας λοιπόν για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στον Πανιόνιο και την Πεύκη. Δεύτερη αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο της δεύτερης εθνικής κατηγορίας για την περίοδο 2022-2023. 37-37 μετά τα πρώτα 20 αγωνιστικά λεπτά. Και μένει άλλο τόσο για να δούμε ποιος θα πάρει το ροζβίλο, αν θα ο Πανιόνιος θα κάνει το 2-2 ή αν η Πεύκη θα πάρει το πρώτο της ροζβίλο για την σεζόν. Μεγάλος υποστηρικτής της μετάδοσής μας, η εταιρεία Σπίδα Security του κυρίου Πλάτωνα Καραχάλιου, εταιρεία συστημάτων ασφαλείας και υπηρεσιών φύλαξης. Και με τον Πανιόνιο στην επαναφορά, ξεκινάει η τρίτη περίοδο, στο δεύτερο ημίχρονο αν προτιμάτε. Ο Βεργίνης και ο Στάθης Παπαδιονυσίου, αδύνατη πλευρά για τον αδερφό του. Δεύτερο τρίποντο για τον Γιώργο Παπαδιονυσίου, με το οποίο ο Πανιόνιος ανακτά το προβάδισμα. 40-37, μια προσπάθεια από τον Σκόνδρα έκλεψε ο Στάθης Παπαδιονυσίου. Και πάλι ο Γιώργος Παπαδιονυσίου, Σαχπατζίδης κάτω από το καλάθι, Βεργίνης, κοίταξε που βρίσκεται. Δεν εκτέλεσε κατευθείαν και έδισε το φάουλ όμως. Τρίτο φάουλ από τον Τσιότρα. Να, ένα ζήτημα για τον κύριο Χριστάκη με το που ξεκίνησε η τρίτη περίοδος. Προσπάθεια να συνδυαστούν και πάλι τα αδέλφια Παπαδιονυσίου. Επενεύει ο Ψαρόπουλος. Μικρό το κακό πάντως για τον Πανιόνιο που έχει τώρα 10 δευτερόλεπτα για να κάνει την επίθεσή του. Αντωνάκης. Σούτ από τον Γιώργο Παπαδιονυσίου. Rebound από τον Σαχπατζίδη. Και πάλι ο Γιώργος Παπαδιονυσίου. Θα περάσει. Καλάθι και φάουλ. Παλικαρίσια προσπάθεια από τον Γιώργο Παπαδιονυσίου που έχει πετύχει όλους τους πόντους του Πανιωνίου στην τρίτη περίοδο. Και πήρε και το πρώτο φάουλ από τον Λέσο. Ο Παπαδιονυσίου που έχει και την έξτρα βολή. Έγινε ο δεύτερος παίκτης του μάτς που έφτασε σε διψήφιο αριθμό πόντων. Και τώρα έφτασε τους 11, 6 εκ των οποίων στην τρίτη περίοδο. Άλλους 5 είχε πετύχει σε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο, όσο έπαιξε τουλάχιστον. Προσπάθεια από το Σκόνδρα, ο Σαχπατζίδης, ο Λέζος. Ο Σαχπατζίδης που χρεώθηκε με φάουλ. Το οποίο θα φέρει τον Βασίλη Λέζο στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Τρεις πόντοι από τον Λέζο και 43-38. Τα 3-39 τώρα. Αυτή ήταν η πρώτη πόντη της Πεύκης. Στην τρίτη περίοδο. Βεργίνης με τον Αντωνάκη. Ωραίο το μαρκάρισμα εκεί με τον Ψαρόπουλο. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αντωνάκης, ο Ψαρόπουλος κερδίζει τη μάχη εδώ. Πήρε και το rebound. Λέζος, δεν είναι καλή πάσα, ο Στάθης Παπαδιονυσίου κλέβει και φεύγει με το drive, φάουλ που σφυρίζεται στον Παπανικολόπουλο, το οποίο είναι και για αυτόν το τρίτο, είπαμε. Δεκατρία φάουλ για την Πεύκη συνολικά. 13 και για τον Πανιόνιο συνολικά. Όπως είπαμε,
σε 22 λεπτά. 26 φάουλ έχουν σφυριχτεί. Αν μη τι άλλο, οι επαφές προς τα εκεί καταλήγουν. Τρίποντο από τον Βεργίνη. 19 ήδη για τον Δημήτρη Βεργίνη. Σε σχεδόν ένα ημίχρονο. 19 είχε πετύχει και σε ολόκληρο το μάτς με τον Παλαιοφάλιρο, άρα προφανώς θα σπάσει το ρεκόρ αυτό. Τσακίρης με τον Αντωνάκη. Θα κάνει το σούτ από έξω. Και θα ευστοχίσει ο Τσακίρης. Πρώτος παίχτης της Πεύκης που περνάει τους 10 πόντους. Με το πρώτο του τρίποντο, 11 η πόντη του. Και 46-42. Κλέβει και την μπάλα. Σκόνδρας, ένα εντυπωσιακό στόπ από τον Στάθη Παπαδιονυσίου. Που γέμισε με ενθουσιασμό την εξέδρα. Δεν θέλουν και πολλοί οι πάνθυρες. Λάθος πάσα και τρέχει ο Βεργίνης. 21 η πόντη του. 48-42. Θα κύρισε με την πίεση του Γιώργου Παπαδιονυσίου. Έμεινε κάτοχος της μπάλας. Ψαρόπουλος. Πάσα στον Λέζο. Και ο Τσιότρας που επανήλθε στο μάτς. Λέζος πάλι, 2 δευτερόλεπτα, 1. Πρόλαβε ο Ψαρόπουλος. Δεν ήταν καλό το σουτ όμως. Αντωνάκης πήρε το rebound. Γρήγορα ο Βεργίνης. Και πάλι ο Παπαδιονυσίου, ο Στάθης. Έχουμε φάουλ το οποίο χρεώνεται στον Λέζο νομίζω, αλλά είναι πριν ο Παπαδιονυσίου κάνει την προσπάθειά του. Και το φάουλ είναι στον Ψαρόπουλο. Το οποίο είναι το πρώτο του. Παπαδιονυσίου, Στάθης. Μόνος του δημιούργησε τη φάση, βρήκε την τρύπα. Η διαφορά πήγε και πάλι στους 8 πόντους. 50-42. Τη μεγαλύτερη τιμή της. Ο κύριος Χριστάκης πήρε time out. Ο Πανιώνιος είχε προηγηθεί με 37-29. Στην δεύτερη περίοδο προς το τέλος και δέχτηκε εκεί ένα 0-8 σερί μέχρι το τέλος του μηχρόνου. Έτσι έγινε το 37 όλα με το οποίο ολοκληρώθηκε η δεύτερη περίοδος. Και πάλι τώρα διαφορά στους 8. Ο Βεργίνης με 21. Και ο Παπαδιονυσίου, ο Γιώργος με 11, είναι η πρώτο σκόρ του Πανιωνίου. Ο μόνος που έχει περάσει τους 10 για την Πεύκη είναι ο Τσακίρης με 11 και ακολουθεί ο Ψαρόπουλος με 9. Αυτή άλλωστε ήταν και η πρώτη σκόρ της Πεύκης στο πρώτο της παιχνίδι. Θυμίζω για αυτούς που δεν μας παρακολούθησαν από την αρχή του αγώνα ότι Πεύκη αγωνίζεται χωρίς τον Σταύρο Φιλιππόπουλο. Τον πήγε χρόνια βασικό της σέντερ, έχει ένα πρόβλημα στο χέρι. Για να δούμε τι θα κάνουν οι παρόντες εδώ και για τις δύο ομάδες. Ο Τσιότρας για την Πεύκη μετά το time out. Ένα απόπειρα να βρει τον Σκόνδρα, παρενευλήθη ο Παπαδιονυσίου. 6 δευτερόλεπτα για την Πεύκη. Τσακίρης
Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Ο Σαχπατζίδης πήρε το rebound. Εύκολα. Περγίνης. Σούτ από τον Αντωνάκη για τρεις. Προσπάθεια από τον Σαχπατζίδη. Τελικά ο Τσακίρης. Ψαρόπουλος είδε τον Αντωνάκη. Να βρίσκεται πολύ κοντά του και με έξυπνο τρόπο κέρδισε το φάουλ. Πρώτο για τον Αντωνάκη, δεν κινδυνεύει. Τρία και ο Σκάνδαλος, τρία και ο Βεργίνης για τον Πανιόνιο. Μια προσπάθεια από τον Σκόνδρα, δεν ήταν καλή καθόλου. Πήγε ψηλά για να αποφύγει το Σαχπατζίδη. Το σούτ για τρεις. Να τα κατάφερε ο Γιώργος Παπαδιονυσίου. Και ο Τσιότρας. Ωραία η πάσα. Γρήγορη εκτέλεση αυτή τη φορά από τον Σκόνδρα. Και όχι υψηλή. Όσο έπρεπε. Για να πετύχει το δεύτερο του καλάθι ο Παναγιώτης Σκόνδρας. 50-44. Γιώργος και Στάθης Παπαδιονυσίου. Double team εκεί. Αντωνάκης για τρεις. Δεν είναι καλό το σούτ. Πάει ο ίδιος να διεκδικήσει το rebound. Ο Σαχπατζίδης. Δεν αλλάζει η απόφαση των διαιτητών. Η μπάλα είναι για την Πέφη. Η μπάλα της διαμαρτυρίας και του Σαχπατζίδη και του Αντωνάκη εκεί. Οι φιλοξενούμενοι μετά το πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου. Κιότρας. Δύσκολη προσπάθεια στην έναρξή της και πριν εκτελέσει. Πήρε το φάουλ από τον Στάθη Παπαδιονυσίου, το δεύτερό του. Ψαρόπουλος. Να γίνει και πάλι κάτοχος της μπάλας. Σκόνδρας. Μπάλα καταλήγει. Τον Παπανικολόπουλο μια γρήγορη εκτέλεση. Άστοχη, πολύ γρήγορα από τον Γιώργο τον Στάθη. Παπαδιονυσίου, ο Αντωνάκης, ο Βεργίνης. Σαχπατζίδης με το Σκόνδρα. Θα πάει κοντά στο καλάθι και θα ευστοχίσει ο Γιάννης Σαχπατζίδης. Πρώτο του καλάθι, εντός παιδιάς και δύο βολές από το πρώτο ημίχρονο. Τέσσερις λοιπόν. Η συνολική του πόντι και 52-44. Σκόνδρας. Ψαρόπουλος. Ξέφυγε από τον Στάθη Παπαδιονυσίου. Πήρε το φάουλ από τον Αντωνάκη. Και ο Ανδρέας Ψαρόπουλος θα κάνει αυτό που έκανε και επιτυχώς και στην και στο πρώτο ημίχρονο. Θα εκτελέσει βολές δηλαδή. 4 στις 4 είχε. Το πρώτο μέρος. Έχει την ευκαιρία να γίνει ο δεύτερος παίκτης της Πεύκης. Που περνάει σε διψήφιο αριθμό. Πόντων. Ο Αντωνάκης αφήνει τη θέση του στον Χάλαρη. Από 4 τα ομαδικά φάουλ για τις δύο ομάδες. Άρα λοιπόν από το οποιοδήποτε γίνει από εδώ και στο εξής. Υπάρχουν πολλές. Ψαρόπουλος, όπως σας είπαμε, φτάνει τους 10. 52-45. Και 52-46 τώρα. Σταθής Παπαδιονυσίου. Και Γιώργος Παπαδιονυσίου τώρα με τον Τσακίρη. Πολύ ωραία. Ξέφυγε. Το καλάθι νομίζω ότι χρεώνεται στο Σαχπατζίδη που έκανε το follow. Ο Πανικολόπουλος. Ψαρόπουλος με το Χάλαρη εδώ. Ο Πανικολόπουλος πάλι. Σουτ από τον Βούρτσι.
ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι και φτώχησε για 3. 54-49, ο Βούρτσης που δεν είχε πολύ συμμετοχή στο πρώτο μήχρονο, ξεκίνησε την πεντάδα, χρεώθηκε νωρίς με 2 φάουλ. Εδώ, νομίζω στο πρώτο σουτ που έκανε. Εδώ έχουμε με το Σαχπατζίδη. Πολύ ωραία ξέφυγε ο Σαχπατζίδης και από 2 παίκτες και με διπλή προσπάθεια, αφού αστόχησε ο ίδιος το πρώτο σουτ, έφτασε τους 8 πόντους. 56-49. Σκάνδαλος στην πεντάδα του Πανιωνίου και Μάντζαρης και Στάθης Παπαδιονυσίου και Σαχπατζίδης και Χάλαρης. Ο Ψαρόπουλος, ο Σκόνδρας, ο Μακρυγιάννης που πήγε να γίνει κάτοχος της μπάλας, ο Τσακίρης και ο Βούρτσης είναι η πεντάδα για την Πεύκη που όπως είδατε εδώ έχασε την μπάλα. Ο Μακρυγιάννης. Σαχπατζίδης. Σουτ για τον Χάλαρη. Για 2. Διαφορά πήγε στους 9. Για πρώτη φορά. Δύο και 20 ακόμα. Ο Σκόνδρας με τον Τσακίρη. Περιμένει να βγει από τα σκρίν ο Βούρτσης. Δεν τα κατάφερε να γίνει το σκρίν σωστό για να του αποφύγει τον Μάτζαρη. Καρόπουλος με τον Μάτζαρη του που του κλέβει την μπάλα στα ίσια. Και πολύ ωραία έδωσε στο Σκάνδαλο με αυτήν την πυρουέτα. Πρώτο καλάθι για τον Χρήστο Σκάνδαλο. Διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφιο νούμερο. 60-49. Τελευταίο δίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Σουτ για 3 από τον Τσακίρη. Rebound από τον Στάθη Παπαδιονυσίου. Πολύ ωραία η πάσα στον Σαχπατζίδη. 10 πόντοι και από τον Σαχπατζίδη. Ο ορισμός της assist αυτό. 62-49 και time out φυσικά από τον Γιάννη Κτιστάκη που βλέπει τη διαφορά να φεύγει και θέλει να σπάσει το ρυθμό των Κιανέριθρων για να δει αν μπορεί να επανέλθει στο παιχνίδι. Ο Πανιώνιος που έχει βρει ένα ρυθμό βεβαίως γιατί σε αυτόν το τρίτο δεκάλεπτο έχει πετύχει 25 πόντους από τους 37, η καλύτερη του συγκομιδή μέχρι τώρα και έχουμε και ακόμα ένα και 36 για να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. 19 είχε πετύχει στο πρώτο, την πρώτη περίοδο, 18 στην δεύτερη και 25 ήδη στην τρίτη. Για την Πεύκη είναι η χειρότερη περίοδος σε αυτή, με 17 στην πρώτη, 20 στη δεύτερη και τώρα 12 μόλις στην τρίτη. 25-12 λοιπόν το επιμέρους σκορ της τρίτης περίοδου, το οποίο έχει γίνει αυτή η διαφορά των 13 πόντων. Μεγάλος υποστηρικτής μετάδοσής μας η εταιρεία Ασπίδα Security του κ. Πλάτωνα Καραχάλιου, εταιρεία συστημάτων ασφαλείας και υπηρεσιών φύλαξης. Και η Πεύκη με τον Μακρυγιάννη. Ο Τσούπρος. Σούτ από τον Βούρτσι. Προσπάθεια. Κατέληξε στα και ανέριθρα χέρια του Αντώνη Μάτζαρη και από εκεί στο καλάθι. Πρώτο καλάθι για τον Αντώνη Μάτζαρη. Τρίποντο, 65-49. Μια μαγική τρίτη περίοδος για τον Πανιόνιο. Τσακίρης. Θα γίνει κάτοχος της μπάλας και πάλι. Βούρτσης. Για 3. Όχι. Στάθης Παπαδιονυσίου. Γρήγορα κατεβάζει. Μένει περίπου μισό λεπτό. Χάλαρης, Σκάνδαλος. Προσπάθεια από τον Τζαγκαράκη να
Παίξει από μπροστά τον Σαχπατζίδη. Κατέληξε σε φάουλ και δύο βολές για τον Γιάννη Σαχπατζίδη. Δεύτερο φάουλ από τον Δημήτρη Τζαγκαράκη. Και δύο βολές, είπαμε, για τον Σαχπατζίδη. Και πετύχει 13 εναντίον του Παλαιού Φαλήρου. Έχει 10 τώρα. Και μια βολή ακόμα. Δεν τα κατάφερε σε καμία από τις δύο. Υπάρχει σφύριγμα όμως, φάουλ του Τζαγκαράκη στον Χάλαρη. Που θα φέρει πάλι το ίδιο σκηνικό. Βολές για τον Πανιόνιο, αυτή τη φορά με τον Στέλιο Χάλαρη, που έχει κάνει ήδη ρεκόρ φετινό. 3 πέτυχε με το Παλαιό Φάλιρο, έχει 7 ήδη και 2 βολές. 8. Τα κατάφερε στη δεύτερη και διαφορά πάντως έχει πάρει τη μεγαλύτερη τιμή της. Στους 17 είναι τώρα. Μακρυγιάννης. Πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Τσακίρη. 7 δευτερόλεπτα ακόμα. 4 τώρα, 3, 2. Σούτ από τον Μάντζαρη. Τρίποντο από τον Αντώνη Μάτζαρη από τα 7,5 μέτρα. Με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον buzzer beater, ολοκληρώνεται μια, θα το ξαναπώ, μαγική τρίτη περίοδο για τον Πανιόνιο, που έτσι όπως δείχνουν τώρα τα παιχνίδια, έτσι όπως δείχνει το μάτς, σχεδόν καθαρίζει. Θα μου προξενήσει μεγάλη εντύπωση αν η Πεύκη έχει απάντηση στην τέταρτη περίοδο, αν και έχουν δει πολλά τα μάτια μας στο μπάσκετ. 69-49 στους 20 διαφορά. Με τον Πανιόνιο να πετυχαίνει 32 πόντους στην τρίτη περίοδο. 37 είχε πετύχει σε ολότερο κλείο το πρώτο ημίχρονο. Σύνολο 69 μέχρι τώρα βέβαια. Πρωταγωνιστές εδώ αρκετοί για το Πανιόνιο. Μπήκαν και άλλοι παίκτες στο ζύγι μετά τον Βεργίνη, που κουβάλισε την ομάδα στο πρώτο ημίχρονο με τους 16 από τους 37 πόντους. Εδώ είχαμε τον Παπαδιονυσίου να πετυχαίνει τους 6 από τους 11 του. Το Σαχπατζίδη τους 8 από τους 10 του. Το Μάτζαρη με τα 2 τρίποντα. 69-49, τέλος της τρίτης περίοδου και είμαστε έτοιμοι για την τέταρτη και τελευταία. Μεγάλος υποστηρικτής της μετάδοσης μας η Ασπίδα Security του κυρίου Πλάτωνα Καραχάλιου, εταιρεία συστημάτων ασφαλείας και υπηρεξιών φύλαξης. Φωνές, ωραία ατμόσφαιρα στο Ανδρέας Βαρίκας, με τις δύο εξέδρες να επικοινωνούν. Πανιονάρα ο ένας, Σαμουαδάρα ο άλλος. Και τους δύο χρηματοδότες της ομάδας, τον κύριο Ηλιάδη και τον κύριο Μικρόπουλο, εδώ δίπλα μας, να παρασύρονται και αυτοί από το παλμό της εξέδρας. Τους βλέπουμε να χειροκροτούν, να συμμετέχουν και αυτοί. Όχι πολύ θερμά βέβαια, αλλά έχουν οι άνθρωποι, δύο ομάδα είναι, αν μη τι άλλο. Αλίμονο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για την έναρξη της τέταρτης περίοδου. Με την Πεύκη στην επαναφορά. Προσπάθεια από τον Παπανικολόπουλο. Και πάλι ο Παπανικολόπουλος κοντά στο καλάθι. Θα παίξει με πλάτη. Όχι.
Υπάρχει σφύριγμα πριν ο Μπακέας εκτελέσει. Υπάρχει φάουλ στον Παπανικολόπουλο από τον Μάντζαρη που είναι το τρίτο του. Μια προσπάθεια που κατέληξε σε λάθος, όπως είδαμε. Αντιαθλητικός φάουλ από τον Σταθόπουλο που πέρασε στο παιχνίδι. Το οποίο δίνει το δικαίωμα για δύο βολές στον Παπανικολόπουλο. Είναι σε αμφότερες εύστοχος. Φτάσε τους 9 πόντους. Και η Πεύκη θα έχει και πάλι την προσπάθεια. Και πάλι ο Παπανικολόπουλος αυτή τη φορά. Υπάρχει επιθετικό φάουλ πάνω στο σκριν από τον Σκόνδρα. Δεύτερο φάουλ για τον ψηλό της Πεύκης. Πανιόνιος με το σκάνδαλο. Μάτζαρης. Προσπίθηκε. Χαλαρής προσπάθησε με το Τζουγκαράκι εκεί. Το φάουλ το κέρδισε ο Τζουγκαράκης. Μάτζαρης βγαίνει και περνάει στη θέση του ο Βεργίνης. Τζουγκαράκης με το Σκόνδρα. Εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι έχει και διαφορά όγκου εκτός από ύψος. 71-51. 4 πόντοι από τον Σάβα Τζουγκαράκη. Σκιώτρας. Με τον Τζουγκαράκη μπροστά του. Ωραία τον απέφυγε. Η μπάλα δεν κατέληξε το καλάθι. Χάλαρη στο rebound. Σκάνδαλος γρήγορα. Το σούτ είναι από τον Σταθόπουλο. Τζουγκαράκη στο rebound. Θα κάνει μόνος του την προσπάθεια. Με το hook δεν ήταν πετυχημένο. Παπανικολόπουλος. Χάνει την ισορροπία του. Η μπάλα καταλήγει βέβαια τον Σκόνδρα και εκεί από εκεί στον Σκιώτρα. Ωραίο καλάθι με ανάποδο lay-up. Σκάνδαλος. Βεργίνης. Τζουγκαράκης. Γύρισε πάλι ο Τζουγκαράκης. Ωραίο το hook. Ερχόμενες προσπάθειες από τον Σάβα Τζουγκαράκη που διατηρεί τη διαφορά στου 20. Μια προσπάθεια. Μια πάσας γρήγορης από την Πεύκη. Δεν τα κατάφερε. Εκεί αντιθέτως ο Πανιόνιος εξεδήλωσε μια πολύ γρήγορη επίθεση που κατέληξε σε καλάθι από το Χρυσό Σκάνδαλο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν καταλαβαίνω εδώ το σφύριγμα. Έχει χρεωθεί φάουλο Βεργίνης.
Ολυμπιακός κάτι είπε ο Βεργίνης, δεν ξέρω. Είναι, ναι, τεχνική ποινή είναι. Δεν είναι φάουλ. Τεχνική ποινή που την εκτέλεσε εύστοχα ο Παπανικολόπουλος. Έφτασε και αυτό στους 10 πόντους. Και η Πεύκη έχει την επίθεση. Η πίεση του Πανιωνίου έφερε αποτέλεσμα. Ο Πανικολόπουλος δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα από την... προσπάθεια του Τσιότρα εκεί. Ο Βεργίνης, του οποίου η τεχνική ποινή ήταν το τέταρτο φάουλ, αποσύρεται, μπήκε ο Μάτζαρης πάλι. Φάουλ από τον Παπανικολόπουλο. Στέλιος Χάλαρης με τον Χρήστο Σκάνδαλο. Τζουγκαράκης. Καθόπουλος. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Μάτζαρη πάνω στο τέλος της προσπάθειας, στο τέλος της επίθεσης. 8 οι πόντοι από τον Μάτζαρη. Η διαφορά στους 23. Σούτ είναι από τον Παπανικολόπουλο για 3. Σταθόπουλος. Χάλαρης. Το σούτ ήταν από τον Σκάνδαλο. Αστοχωμένα, αλλά πήγε να δώσει τα συγχαρητήριά του στον Μάτζαρη πριν αφοσιωθεί αμυντικά στο να κλείσει τον Τσιότρα, ο οποίος έκανε το σουτ. Να τα κατάφερε. Σταθόπουλος. Περίμενε τον Χάλαρη να έρθει από το κεντρικό διάδρομο. Και κέρδισε πράγματι το φάουλο ο συμπαίκτης του από το άλλο νούμερο 13, τον Τσούπρο. Ο οποίος θα αποσυρθεί για να επανέλθει ο Ανδρέας Ψαρόπουλος. Και ο Σκάνδαλος βγαίνει, ο Βεργίνης με 4 φάουλ, αλλά και με τη διαφορά στους 23 μπορεί να ρισκάρει εδώ ο Ταυρόπουλος, όσο ρίσκο κι αν παίρνει αυτό. Το καλάθι από τον Χάλαρη και αυτό στους 10. Φάουλ από τον Μάτζαρη, 4ο και για αυτόν. Μένουν βέβαια 6 λεπτά. Και το μάτς έχει κριτήθει βέβαια. Με διαφορά στους 25-22 τώρα με το σουτ του Ψαρόπουλου. Το δεύτερο τρίποντο της Πεύκης. Το του Ψαρόπουλου. Πεύκη έχει 6 συνολικά. Καλάθι από τον Σταθόπουλο. Από τους παίκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα για τον Πανιόνιο, ο Αντωνάκης έχει μείνει μόνο άποντος. Σχεδόν στο πεντάλεπτο είμαστε. 81-57. Λέζος με τον Παπανικολόπουλο. Και πάλι ο Παπανικολόπουλος για 3 τώρα. Βεργίνης παίρνει το rebound. Πέφτει πάνω στο Μακρυγιάννη, δεν υπάρχει κάτι όμως. Και από τα 7,5 μέτρα ο Βεργίνης, προσπαθεί ο Τζουγκαράκης. Η Πεύκη γίνεται κάτοχος της μπάλας με τον Παπανικολόπουλο μετά την προσπάθεια του Τσακίρη. Ο Σκόνδρας πήγε για το χουκ πάνω στο Τζουγκαράκη, όχι. Σταθόπουλος. Ο Βεργίνης πήρε το φάουλ από τον Τσακίρη.
αλλαγές. Εδώ με τον Λάζαρη και τον Αντωνάκη να μπαίνουν στο παιχνίδι για τον Πανιόνιο. Πάλι ο Βούρτσης για την Πεύκη. Δύο βολές για τον Βεργίνη, που είχε 16 στο πρώτο ημίχρονο και συνολικά 22 τώρα. Θα έλεγε κανείς ότι σήκησε, αλλά σαν αρχηγός ξέρει να, πότε να παίρνει μόνος του τις πρωτοβουλίες και πότε να παρακολουθεί απλώς, γιατί και οι συμπαίκτες του γίνονται πραγματικοί συμπαίκτες στο επιθετικό παιχνίδι. 83-57. Τσακίρης, ωραίο καλάθι. 13 από τον Τσακίρη. Βεργίνης. Αντωνάκης. Πάσα στον Τζουγκαράκη, κοντά στο καλάθι. Άλλο ένα χουκ. Με τον Ψαρόπουλο. Δεν τα κατάφερε εδώ. Τσακίρης. Υπάρχει φάουλ του Λάζαρη στον Ψαρόπουλο. Εκεί έμεινε ο Λάζαρης κατά πολύ ψηλότερο του, Ανδρέα Ψαρόπουλο. Θα έχει δικαίωμα για δύο βολές από το φάουλ που κέρδισε. Ενώ πήγε και ο Πακέας πάλι για την Πεύκη. Αναμένουμε και τα παιδιά τα άλλα που δεν έχουν αγωνιστεί ακόμα. Τον Κολσούζογλου για τον Πανιόνιο και τον Μουάτσο για την Πεύκη. Είναι τα μοναδικά παιδιά που δεν έχουν αγωνιστεί. Ψαρόπουλος 15 η πόντη του, πρώτο σκόρερ της Πεύκης. Και 16 τώρα. 83-61. Τον Βεργίνη, ο Πανιόνιος, πολύ δύσκολη προσπάθεια, άλλο ένα εξαιρετικό καλάθι από τον Δημήτρη Βεργίνη, που δείχνει και σήμερα την παίκτης ανώτερου επίπεδου. Θα μπορούσε ενδεχομένως να βρει συμβόλαιο και στη Basket League, είναι αυτό το επίπεδο. Σουτ για τρεις από τον Πακέα. Δεύτερο τρίποντο του. Δύο είχε πετύχει και στο παιχνίδι της Πεύκης με τον Διαγόρα. Παίκτης που ήρθε με μεταγραφή από τον Ερμής Κυματαρίου. Προσπάθεια από τον Λάζαρη και φάουλ από τον Τσακίρη, από τον Ψαρόπουλο, συγγνώμη, που έσπευσε μια πολύ ωραία φάση να χαϊδέψει και τον κατά πολύ νεότερό του. Βεργίνης αποσύρεται και δέχεται το χειροκρότημα εν χορό από τους φίλους του Πανιωνίου και τους ευχαριστεί μαζί με όλους τους συμπαίκτες του. Λάζαρης για δύο βολές. 85-64. Διαφορά μειώθηκε, θα έλεγε κανείς, και φτάσει και τους 25. Κάπου εκεί βέβαια βρίσκεται. 4 πόντοι από τον Αλέξανδρο Λάζαρη. Εστόχισε στη μία από τις δύο βολές. Προσπάθησε να κλέψει ο Λάζαρης. Η μπάλα κατέληξε στον Τσακίρη πάντως. Τσακίρης με τον Ψαρόπουλο για τρεις. 19 ο Ψαρόπουλος. Τρίτο τρίποντο του. 86-67. Μετά την τρίτη περίοδο νομίζω ότι μόνο μια φορά έπεσε η μπάλα ή διαφορά κάτω από τους 20. Από την προσπάθεια του Λάζαρη. Να, ο Κολσούζογλου που λέγαμε στο μάτς. Στη θέση του Τζουγκαράκη που αποσύρεται και αυτός με χειροκρότημα.
Ο Τσακίρης. Ψαρόπουλος. Το σουτ είναι εύστοχο, άλλο ένα τρίποντο, εύστοχο από τον Βούρτσι, το δεύτερό του. Και ο Στάθης Παπαδιονυσίου στη θέση του Αντωνάκη. Δεν έχει μπει το τρίποντο. Να και ο Μουάτσος για τα τελευταία δύο λεπτά παρά ένα δευτερόλεπτο του μάτς. Νεαρός ο Στέλιος Μουάτσος. ...86-70 με αυτά τα συνεχόμενα τρίποντα. Της Πεύκης η διαφορά μειώθηκε. Βεβαίως δεν παίζει ρόλο η διαφορά. Παίζει ρόλο το φύλλο αγώνα που είναι ροζ για τον Πανιόνιο και κίτρινο για την Πεύκη. Έχουμε προσπάθεια από τον Τζαγκαράκη. Πήρε το rebound. Και ο Τσακίρης. Άλλο ένα σούτ. Για τρεις και αυτό. 86-73. 16 από τον Τσακίρη. Ο Γιώργος Παπαδιονυσίου με τον Σταθόπουλο και ο Λάζαρης θα γυρίσει. Δεν θα τα καταφέρει. Πέφτει πάνω και στα προστατευτικά. Τυχώς δεν τραυματίζεται. Τσακίρης. Ένα lay-up, το λες. Κάτι για φλόρτερ το πήγε, τελικά τα κατάφερε με το lay-up, έφτασε στους 18, μείωσε κι άλλο. Διαφορά από τους 25 έφτασε τους 11 τώρα. Σούτ από τον Γιώργο Παπαδιονυσίου. Ο Λάζαρης πήρε το rebound και πήρε το foul από τον Τζαγκαράκη. Θα του δώσει το δικαίωμα να εκτελέσει δύο βολές. Τέταρτο φάουλ από τον Τζαγκαράκη. Βεβαίως δεν παίζουν ρόλο αυτά τώρα. Έχουμε λιγότερο από ένα λεπτό για να λήξει το μάτς. Είναι φανερό ότι χαλάρωσε ο Πανιόνιος στα τελευταία λεπτά. Υπήρξε και συνεχόμενη ευστοχία από την Πεύκη σε σουτ τριών πόντων. Εδώ έχουμε δύο βολές εύστοχες από τον Λάζαρη ακόμα. 88-75. Φάουλ από τον Λάζαρη. Και δύο βολές για τον Τσακίρη. Με τα συνεχόμενα καλάθια του. Μπορεί να περάσει και τον Ψαρόπουλο. Όχι. Ο Πανιόνιος θα επαναφέρει την μπάλα με 7 δευτερόλεπτα. Συνεχίζεται πάντως οι αμυντικές προσπάθειες. Μια προσπάθεια δύσκολη από τον Στάθη Παπαδιονυσίου. Ο Τσακίρης το rebound. Και η τελευταία επίθεση για την Πεύκη η οποία θα γίνει κανονικά. Έτσι λέει ο κύριος Κλειστάκης. Τσακίρης για τρεις. Όχι, rebound από τον Τζαγκαράκη. Δεν προλαβαίνει. 88-75 είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Μια νίκη που έγινε με τον γκάζι που πάτησε ο Πανιόνιος στο τρίτο από τα 4 δεκάλεπτα, στο οποίο επικράτησε με επιμέρους σκορ 32-12. Αυτό το τρίτο δεκάλεπτο σφράγισε το παιχνίδι που ολοκληρώθηκε όπως είπαμε με σκορ 88-75. Για να τα δούμε λίγο
αριθμητικά όλα αυτά, αφού σας υπενθυμίσουμε ότι μεγάλος υποστηρικτής της μετάδοσής μας ήταν η Ασπίδα Security του κ. Πλάτωνα Καραγάλιου, εταιρεία συστημάτων ασφαλείας και υπηρεσιών φύλαξης. 19-17 η πρώτη περίοδος, 37-37 η δεύτερη, 69-49 η τρίτη και 88-75 η τελευταία, το τελικό σκορ. Για τον Πανιόνιο, ο Σκάνδαλος πέτυχε 4 πόντους. Ο Παπαδιονυσίου είχε 11, ο Γιώργος Παπαδιονυσίου 11 με 2 εύστοχα τρίποντα. Ο Λάζαρης 6, ο Στάθης Παπαδιονυσίου 6 με 1 εύστοχο τρίποντο. Ο Αντωνάκης χωρίς πόντο, ο Σαχπατζίδης 10, ο Μάντζαρης 8 με 2 εύστοχα τρίποντα. Ο Σταθόπουλος 2, ο Χάλαρης 10, συγγνώμη. Ο Τζουγκαράκης 6, ο Κολσούζογλου χωρίς πόντο και ο Βεργίνης. Πρώτο σκόρερ της ομάδας του Πανιωνίου με 25 πόντους και 3 εύστοχα τρίποντα. Βλέπετε κι εσείς πως δένεται η ομάδα στα πανηγύρια με τους φίλους της στην εξέδρα. Ωραία στιγμή που απαθανατίστηκε από την κάμερα του telesport.gr. Για την Πεύκη, ο Τσιότρας 6 πόντους, ο Τσακίρης 18 με 2 εύστοχα τρίποντα, ο Παπανικολόπουλος 10 με 1 εύστοχο τρίποντο, ο Μακρυγιάννης 2, ο Μπακέας 6 με 2 εύστοχα τρίποντα, ο Λέζος 4, ο Βούρτσης 6 με 2 εύστοχα τρίποντα, ο Τσούπρος συμμετοχή, ο Ψαρόπουλος 19 με 3 εύστοχα τρίποντα, ο Τζαγκαράκης συμμετοχή, ο Σκόντρας 4 και ο Μουάτσος συμμετοχή. Τίποτα άλλο λοιπόν από εμάς, στην τεχνική επιμέλεια μαζί μας και μαζί σας ο Ηλίας Καραχάλιος, στην οργάνωση της παραγωγής ο Θόδωρος Χαρόπουλος και στην περιγραφή ο Αργύρης Παγαρτάνης. Να είστε όλοι καλά. Θα είμαστε φυσικά μαζί σας σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια του Πανιωνίου, σε πρωτάθλημα και κύπελο. Έχουμε και αύριο μετάδοση όμως αγώνας για την τρίτη εθνική κατηγορία στο μπάσκετ μεταξύ της Ηλιούπολης και της ομάδας του Παναξιακού. 2:15 η έναρξη του αγώνα αυτού. Να είστε όλοι καλά λοιπόν. Καλό σας βράδυ.